Απόψε θα σας δείξω το εννέα μου φλασάκι. Λέει ότι μεταφέρει με 150 MB, 64 SanDisk. Είναι πολύ μικρό, αν δείτε το μέγεθός του. Βάλω δίπλα δίπλα με κάποια άλλα για να καταλάβετε. Εδώ είναι ένα άλλο 64 που έχω. Δεν διαφορά στο μέγεθος. Εδώ είναι ένα verbatim, το κλασικό verbatim που έβγαινε. Βλέπετε μέγεθος. Και σε άλλα. Έχω μια μικρότερη ενταδιάρια εδώ. Που είναι και αυτό πολύ μικρό. Αλλά είναι πιο κοντρό σε σχέση με αυτό. Και είναι 64. Ωραία κατασκευή. Δεν έχει καπάκια, λαμπάκια και τέτοια. Εδώ βλέπετε και τεσάρι. Για να το βάλουμε λίγο να δούμε και τι χώρο έχει. Λοιπόν, το τοποθέτησα για πρώτη φορά στον υπολογιστή. Αν έχει μέσα κάποια αρχή από μόνο του. Έχει ένα RAM, ένα backup. Α, σαν disk. Λέει ότι βρίσκει μια νέα έκδοση. Έχει δηλαδή κάποια προγραμματάκια μέσα του. Δεν ήταν πριν τάση. Εδώ, εντάξει, μας διαφέρω. Έχει και κάποια manual. Για να δούμε τώρα τη χωρητικότητά του. Λέει 57,7. 57,8. Τι είναι, για να δούμε. Ο δίσκος όταν τον πάρετε είναι σε FAT32, φαίνεται κιόλας. Η χωρητικότητά του δεν είναι 64 όπως γράφει. Όπως βλέπετε στο χαρτάκι εδώ 64 που λέει, δεν είναι ούτε, αν το δείτε σαν bytes, ούτε αν το δείτε σαν gigabytes. Βλέπετε ότι σαν bytes είναι 62 και σαν gigabytes 57,8. Εντάξει, ας βγει καλό και είναι και δεν πειράζει. Πάντως θα έπρεπε να γράφουν εδώ πέρα το πολύ 1,62, όχι 64. Αν δείτε. Κατά τα άλλα, να δούμε πως θα λειτουργήσει. USB 3 είναι, τώρα το πήρα. Καλό φαίνεται. Πολύ μικρό και στο χαρτάκι. Για όποιος σας αρέσει, είναι ένα πολύ μικρό 64. Να το βγάλουμε να το ξαναδείτε. Πολύ μικρό μέγεθος σε σχέση με άλλα φλασάκια που είδα εδώ. Ένα X-Layer, δείτε εδώ ένα Verbatim. Είναι μικρούλι. Το πιο μικρό πήγα ήταν αυτό το 32R. Αν βλέπετε. Αλλά και πάλι, αν το δείτε δίπλα στο SanDisk, θα δείτε ότι είναι πιο λεπτό το SanDisk, πιο κοντό. Λίγο πιο μακρύ ίσως. Είναι μικρούλι, δεν είναι λέει το μεγάλο που φαίνεται. Αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Όποιος το θέλει, ας το πάρει.